Είσαστε ευχαριστημένος από τη συμμετοχή μέχρι τώρα του κόσμου? Έχουν έρθει νέοι μηχανικοί έτσι ώστε να αλλάξουν τα δρόμενα? Τι γίνεται? Έχουμε ένα ανεκδοτάκι το οποίο κυκλοφορεί σήμερα, ότι είναι λίγο μειωμένη η προσέλευση γιατί είναι πάρα πολύ μηχανική στο εξωτερικό. Αυτό είναι τώρα αστείο, είναι και λίγο λυπηρό, αλλά ισχύει. Εντάξει, ο κόσμος είναι λίγο αποστασιοποιημένος. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο καλύτερα πάνω σε αυτό το θέμα, διότι η αποστασιοποίηση είναι, την καταλαβαίνω, αλλά έχουμε εκλογές, έχουμε για να εκλέξουμε κάποια όργανα στο επιμελητήριό μας. Στη δημοκρατία ή εκλέγεις ή εκλέγεσαι, αλλιώς κάθεσαι και εκλέγεσαι. Ναι, όμως με όλες αυτές τις δυσκολίες που παίρνουν, ίσως κάπου κάτι έγινε λάθος και από τις προηγούμενες δημοσίες. Δεν θα πρέπει, αφού δεν μας αρέσουν αυτοί που μας εκπροσωπούν αυτή την εποχή, υποτίθεται, και όλοι φωνάζουμε να έρθουμε να εκλέξουμε αυτούς που θέλουμε να μας εκπροσωπούν? Πώς αλλιώς. Ποια είναι η άλλη λύση? Υπάρχει άλλη λύση? Για εμένα όχι. Και τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα ως προς το ΤΕΕ. Το ΤΕΕ είναι αλήθεια, είναι ο κλάδος των μηχανικών, είναι από τους κλάδους που βάλλονται περισσότερο. Παρότι δεν ακούγεται, διότι άλλοι κλάδοι έχουν, ας πούμε, πιο αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Οι μηχανικοί βάλλονται από όλες τις πλευρές, έχουν δεχτεί φοβερό πλήγμα στη δουλειά τους. Και θα πρέπει οι νέοι μηχανικοί και όλοι οι μηχανικοί να είναι συμμέτοχοι στις διαδικασίες εκλογής. Διότι τα όργανα που αντιπροσωπεύουν είναι αυτά τα οποία θα πιέσουν για τα δικαιώματα των μηχανικών. Ποιος άλλος θα το κάνει? Θα αλλάξει κάτι? Βεβαίως θα αλλάξει κάτι. Αν δεν πιστεύουμε ότι θα αλλάξει κάτι, τι κάνουμε εδώ?